ενώ αγνοούνται 3 άτομα, 2 άνδρες και ένα παιδί ανάμεσά τους. Σημειώνεται ότι στη βάρκα επέβαιναν 34 άτομα. Σύμφωνα με το λιμενικό όμως, η βάρκα με τους μετανάστες δεν είχε κάποιο φανάρι, κάποιο φανό, κάποιο φως, με αποτέλεσμα οι χειριστές του φουσκωτού του λιμενικού σώματος που έκανε την προγραμματισμένη περιπολία να μην αντιληφθούν και να επέλθει η σύγκρουση. Μάλιστα, μένει να δούμε, γίνονται έρευνες τώρα στο σημείο. Και άρα το φουσκωτό του λιμενικού ουσιαστικά εμβόλησε το σκάφος που μετέφερε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όλα έγιναν, λες, πριν ξημερώσει. Πριν ξημερώσει. 5 η ώρα το πρωί και η λέμβος που μετέφερε τους ανθρώπους αυτούς δεν είχε καμία σήμανση, δεν είχε κανένα φως. Συνεπώς, ουσιαστικά ήταν αθέατη, ήταν μέσα στο σκοτάδι. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει με τους 3 αγνοούμενους. Αγνοούνται 2 άνδρες και ένα παιδί, και ένα 6 παιδάκι. Έχουν τραυματιστεί. Ναι, ενώ οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της ΚΟ και οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή όπου σπέβδηκε κλιμάκευα τραχανθρώπων και πλωτά του λιμενικού σώματος. Γεωργία, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα. Κοντά μας είναι ο κύριος Βαγγέλης Αμπελιώτης, φοροτεχνικός, και ο συνάδελφός μας, ο Σπύρος, ο Δημητρέλης. Καλημέρα. Γιατί καλημέρα. Φαίνεται ότι έρχονται οι κατασχέσεις για χρέη στην εφορία. Να δούμε τι θα παίρνουμε, τι δεν θα παίρνουμε. Οι οποίοι δεν ρύθμισαν με τις 120 δόσεις και είναι πάνω, και δεν είναι λίγοι. Πάνω από 650.000, 550, κάπου εκεί. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, αλλά δεν μιλάμε για όλους μαζί που μιλάμε για αυτούς που δεν ρύθμισαν. Γύρω σε 600.000. Δηλαδή, κάναν αίτηση και δεν έγινε αποδεχτή ή δεν ρύθμισαν περαιτέρω, δεν πλήρωσαν τη δόση. Αυτοί λοιπόν είναι στο στόχαστρο σε πρώτη φάση για να επιβληθούν μέτρα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε πρώτα να δούμε τι έγινε στη συνάντηση του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Πούτιν στο Σότσι και την